Ολοκληρώνεται στο τέλος του μήνα η προθεσμία για τις αιτήσεις επαναπρόσληψης των εποχιακά εργαζομένων στα ξενοδοχεία, τα τουριστικά καταλύματα και τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων. Πρέπει άμεσα, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, μέχρι την Παρασκευή, να προσέλθουν στο εργατικό κέντρο οι συνάδελφοι προκειμένου να κάνουν την αίτηση επαναπρόσληψης. Επίσης, την Τρίτη το απόγευμα, συνεργεία του εργατικού κέντρου και των σωματείων θα βρίσκονται 5 με 8 στη Λευκύμη, στις Αργυράδες, στα Βραγανιώτικα, στον Άγιο Μαθαίο, στην Αχαράβη και στους Καρουσάδες, προκειμένου να διευκολύνουν τους εργαζόμενους και τους εποχιακά άνεργους από αυτές τις περιοχές. Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι η αίτηση επαναπρόσληψης που προβλέπεται από τον νόμο, πέραν του ότι διασφαλίζει το δικαίωμα στην εργασία, πέραν ότι ακόμα δεν έχουμε ξεμπερδέψει με την πανδημία και τα επιδόματα ουσιαστικά και ό,τι μπορεί να δοθεί και να διεκδικηθεί με βάση τους υποχρεωτικής επαναπρόσληψης εργαζόμενους γίνεται, άρα επομένως πρέπει να έχουν κάνει την αίτηση επαναπρόσληψης για να εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Φέτος από 1η-1η του έτους, οι αποζημιώσεις των εργατοτεχνητών έχουν μετατραπεί, έχουν αλλάξει και έχουν μετατραπεί όπως των υπαλλήλων. Επομένως, αποζημιώσεις που έχουν εποχιακή οικοδομήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια θα χαθούνε εάν το κρίσιμο κρίκος στην επαναπρόσληψης δεν φροντίσουν να το τοποθετήσουν οι ίδιοι συνάδελφοι. Έτσι λοιπόν, εργαζόμενοι όπου δούλευαν 20-30 χρόνια κτλ. Θα βρεθούν η αποζημίωσή τους να χαθεί, να επαναπροσληφθούν ενδεχομένως ως νέοι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις το καλοκαίρι, χάνοντας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο να γίνει η αίτηση επαναπρόσληψης των συναδέλφων που είναι από αυτές τις κατηγορίες.